16 Ελληνόπουλα ηλικίας από 12 έως 20 ετών, εκπαιδευμένα στη μέθοδο της σφαιρικής αντιληπτικότητας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού για νέους, με στόχο να δείξουν στα παιδιά όλου του κόσμου ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, μπορεί να βρίσκεται σε οικονομική κρίση, όμως οι ψυχές των ανθρώπων δεν βελτιώνονται με τα χρήματα, αλλά με τα σωστά ιδανικά. Φαντάστηκαν λοιπόν ότι μπορούν να κάνουν μια βουτιά στον χρόνο και να πάνε πίσω, στην αρχαία Ελλάδα, για να συναντήσουν τις 9 μουσες, αυτές που ενέπνευσαν την τέχνη και τον πολιτισμό στους αρχαίους Έλληνες. Δεν ήξεραν όμως πώς να φτάσουν μέχρι το σπίτι των μουσών, και έτσι σκέφτηκαν να ζητήσουν από τον Εσχύλιο να τα καθοδηγήσει. Ο Εσχύλιος ήξερε καλά που μένουν οι μουσες, αφού ήταν φίλες του. Τα παιδιά ήξεραν πού να βρουν τον Εσχύλιο, αφού είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελευσίνα, εδώ που μένουν και τα ίδια τα παιδιά, την πόλη της Ελεύσεως. Την πόλη των Ελευσίνων Μυστηρίων. Για να τα βοηθήσει στη μετακίνησή τους, φώναξε τον Τριπτόλεμο, το γιο του Κελεού, του βασιλιά της πόλης, που με το άρμα του μπορούσε να μεταφέρεται εκεί όπου σκεπτόταν. Με οδηγό τον Τριπτόλεμο και καθοδηγητή τον Εσχύλο, τα παιδιά ξεκίνησαν για τον Ελικόνα, το σπίτι των μουσών. Ο Εσχύλος, με το που συνάντησε τις μουσες, είπε: «Στις μουσες τις πολύτροπες, τιμή μεγάλη αρμόζει, μιας και την ψυχή του ανθρώπου αυτές τη γαλουχίσαν. Του Δία και της Μνημοσύνης κόρες δώσαν ενθύμηση στην ψυχή και αλήθεια στον άνθρωπο να μάθει τη φύση του τη θεϊκή. Τις μουσες της πεντάμορφες καλό, που σαν δροσοσταλίδες της αυγής του ανθρώπου την ψυχή δροσίζαν και μέρωτα την ποτίζαν, να γεννά το φως και να δημιουργεί. Ελάτε κόρες του ουρανού, την έμπνευση να θυμίσετε και νέο λόγο δημιουργικό μέσα στις ψυχές να σπείρετε. Να ανθίσουν πάλι τέχνες και ο πολιτισμός, το κάλος και η δόξα. Η χάρη και η μουσική, η γνώση και η αρετή. Λόγος και αξίες καθαρές την άνοιξη να φέρουν στο πνεύμα των ανθρώπων». Όταν τα παιδιά συνάντησαν τις μουσες, τις ρώτησαν τι μήνυμα θα έστειλαν στους σύγχρονους ανθρώπους και ιδίως στα παιδιά. Και αυτές απάντησαν, η κάθε μία με το δικό της τρόπο, ανάλογα με την ιδιότητά τους. Και έτσι, η Καλλιόπη είπε: «Το πιο σοφό περίβλημα, αυτό που έχει ουσία, είναι η πρόσθετη όψη σου και αν έχει φαντασία. Είναι το πρώτο πέρασμα προς τη ψυχή στα βάθη, η πρώτη πύλη φανερή, με πυρεπή στα λάθη. Φωτίζοντας το έξω σου, φωτίζεις και το μέσα. Είναι αμφίδρομη οδός, θυμίσου εντός και γέλα». Η μελιπωμένη είπε: «Η λύθη δεν κοιμότανε, ώσπου να βρει τη λύση. Με πλανευτά τεχνάσματα, τον άνθρωπο να κοιμήσει. Ξάφνου εκεί σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει του φόβου πονηρεύματα, παγίδες να του στήσει. Κι έτσι η λύθη μπόρεσε το μυστικό να κρύψει. Τον εαυτό του τον αληθινό ποτέ να μην ανακαλύψει και στον θάνατο τον ιστό αργά να τον βυθίσει. Τον δρόμο για τη λευτεριά να μην ανηφορήσει. Ο ήλιος είδε από ψηλά τη λύθη στην παγίδα και έστειλε ακτίνα δυνατή στον άνθρωπο να έχει για πηξίδα. Έτσι τον κάλεσε από τον ύπνο να ξυπνήσει, τη γνώση το ταξίδι του να μπει και να αρχίσει». Η Θάλια είπε: «Έμπνευση εδόθη μέσα από χαρά, κάθε αριθμία να φεύγει μακριά. Όλα είναι τόσο απλά, φτιαγμένα με σοφία, για να αναδειχθεί η αληθινή λατρεία. Ο πόνος και η θλίψη μια χαρά κρύβουν. Βρες την, άσε την αλήθεια να σε συνεπάρει». Η Ευτέρπη είπε: «Μέσα μου κλείνω, αγάπη στο βγει, τη γνώση μου δίνω για τη μουσική. Σε ένα στίχο της κλείνω δύο δώρα κρυφά, να τα ακούσει ο μύστης και να χνεύει απαλά. Και κάθε μύστης, κάθε γνώστης που ερωτεύεται το φως, στη μουσική μου βλέπει αγάπη, προστασία και ουρανός». Η Ουρανία είπε: «Την αστρονομία και την αστρολογία στα χέρια μου κρατώ. Αιώνιες γνώσεις στις βιβλιοθήκες τις συμπαντικές μου. Γνώσεις σκορπώ για όποιον ευλογημένο πλησιάσει και θυμηθεί. Κόρη από καιρό ξεχασμένη αλλά αγαπημένη. Στους ουρανούς της μάθησης ελληνικής συμπαντικής ενέργειας στολισμένης. Σε εσάς αδέρφια μου διαλαλώ. Στο τώρα το μέγα και γιορτινό. Πώς φαίνεται η γαία, λαμπερή, εθέρη, αγαπημένη. Μήνυμα φαίνω ότι δεν χάθηκε η ελπίδα. Αένα, ουράνιο δοξασμένο». Η Κλειό είπε: «Στο χέρι μου τη σάλπιγα κρατώ, τους ήρωες του τόπου να εμνήσω. Όπως παλιά, στα χρόνια τα χρυσά θα ξαναρθώ, σελίδες δόξα στο βιβλίο να γεμίσω. Θυμήσου κάποτε της χώρας το κλαίος και ετοιμάσου τώρα πια να ξαναδείς ήρωες νέους με παλιούς αντεμωμένους, σ' όλα τα πλάτη και τα μήκη αυτής της γης. Σε βλέπω τώρα να προσμένεις σε ένα θαύμα, μα μην ξεχνάς ότι το θαύμα είσαι εσύ. Με ήλιο φως οι ήρωες μας μεγάλωσαν, με ήλιο φως ξανά η Ελλάδα θα λουστεί». Η Πολύμνια είπε: «Ουράνιο χάρισμα μου δόθηκε, τα χέρια μου να πλώσω.
τυχαία όλοι να αγκαλιάσω και αγάπη να μοιράσω. Τα πόδια μου πατώ σε τούτο εδώ το χώμα το ιερό. Τις δάφνες μου στολίζω και τη δόνηση των ήχων στα πέρατα σκορπίζω. Τη μνήμη προς ενθύμηση καλώ, τη μνήμη της μελωδίας ανακαλώ. Η νέα μέρα ήρθε, συνείδηση απλώνει. Στα χέρια μου κρατώ τη λύρα του φωτός. Χρυσό χιτόνα εμφορώ και δάφνη στα μαλλιά στεριώνω. Να αγγίξω ήρθα τις ψυχές, αγάπη να μοιράσω. Και μήνυμα στο σύμπαν αυτό, με ήχους να περάσω. Η Τερψιχώρη είπε: Ελλάδα φως του πολιτισμού, χώρα γραμμάτων και τεχνών. Ποίηση και χορό υμνών, την αρμονία και τη μουσική αγαπώ. Ελλάδα πνεύμα αιώνιο, δύναμη στην ψυχή, χωρίς φόβο και πίστη στη ζωή. Το ανάστημα σήκωσε, γίνε φωτιά και φώτισε τα πέρατα της γης. Η Ερατό είπε: Ο δρόμος για το λιτρωμό είναι μεγάλη νίκη. Και εμείς, οι μεγαλόχαρες, την έχουμε στη μνήμη. Στην κάθοδο από την πηγή μας ήρθε τούτη εδώ η εντολή. Την θύμηση να ξεκλειδώσουμε με οδηγό την αγαπητική αγάπη. Το όλον φως είναι εδώ. Μην ψάχνεις απεγνωσμένα. Θυμήσου μόνο την καρδιά, που η καρδιά θυμάται. Γλυκιά αγάπη μου εσύ, γλυκιά και ευλογημένη. Πατρίδα, χώρα του φωτός, πατρίδα αγαπημένη. Ήταν πια ώρα να επιστρέψουν. Τα παιδιά ευχαρίστησαν τις 9 μουσες για τα δώρα τους και πήραν το δρόμο του γυρισμού. Γυρίζοντας πίσω, ο Τριπτόλεμος θέλησε να κάνει μια στάση στο καλή χωρον Φρέα, εκεί που ο πατέρας του, ο Κελαιός, είχε συναντήσει τη θεά Δήμητρα. Και ο, τι σύμπτωση, ήταν εκεί και κουβέντιαζε η Δήμητρα με την Περσεφόνη. Η Δήμητρα ήταν χαρούμενη γιατί η κόρη της μόλις είχε γυρίσει από τον Άδη και η Άνοιξη είχε ξαναγυρίσει στη γη. Τα παιδιά ζήτησαν από τις δύο θεές να δώσουν και αυτές το δικό τους μήνυμα για τα παιδιά όλου του κόσμου. Και αυτές τότε είπαν: Και εσύ μητέρα Δήμητρα, σαν πρόβαλε το φως του ηλίου, μεγάλη αγκάλι άνοιξες και των σπουδών τις κόρες πήρες. Μία-μία τις χαϊδολόγησες, το γέλιο τους να ακούσεις. Μητέρα σύ, στον κύκλο όλους βάζεις. Θήλια αρχή, με ισορροπία αναδύεις, δύναμη συμπαντική. Σπορά να ρίξεις άφθονη και στάρια να θερήσεις. Χωρώ να κάνει η γη και αγάπη να σκορπίσεις. Εύχαρης γλυκιά, υπέροχη ψυχή μου, πόσο ετόλμησες να δεις και ακόμα να βιώσεις το ασπρογάλανο το φως στον κόσμο να το δώσεις. Η τρυφερή σου η ψυχή στον κόσμο είναι ένα. Απ' τις λίμνες του ουρανού όλες έχω περάσει. Ατόφια μένει η ψυχή το δρόμο να μην χάσει. Ένα είναι το δώρο μου και αυτό θα το προσφέρω στην ομορφότερη ψυχή, στον κόσμο αυτό που ξέρω. Είναι η αγάπη μου και όλη η χαρά μου που ξαναβρίσκομαι κοντά στα αδέρφια τα δικά μου. Είμαστε φίλοι τώρα πια, η αγάπη μας ενώνει και η αδερφοσύνη της χαράς στα ύψη μας σηκώνει. Τέλος ο Τριπτόλεμος ζήτησε από τον πατέρα του, τον Κελαιό, να δώσει ένα μήνυμα για τους σύγχρονους βασιλιάδες, αυτούς που διοικούν τον κόσμο σήμερα, και εκείνος είπε: Ο βασιλιάς μίλησε, σε σένα αποκρίθη. Εγώ πρώτος μέσα σε εσάς, για την Ελευσίνα, θέλω να μιλήσω. Τιμήστε τους προγόνους σας στα ιερά μυστήρια. Κι αν δεν ξέρετε εσείς, οι μουσες σας ασπούνε. Οι θυγατέρες των θεών ανάμεσά σας ζούνε. Τι κι αν δεν τις βλέπετε, τι κι αν δεν τις ακούτε. Με μουσική χορεύουνε, με μουσική μιλάνε. Γι' αυτό σας λέω άνθρωποι, σαν τότε, έτσι και τώρα. Τις μουσες να λατρέψετε, την τέχνη να αγαπάτε. Η πόλη σας είναι ιερή, ποτέ μη λησμονάτε. Και ο Τριπτόλεμος συμπλήρωσε: Όπως ο σπόρος του σταριού που βγαίνει από το χώμα, έτσι και ο νους να σπάσει τα δεσμά, να βγει από το σώμα. Την πλάνη των αισθήσεων να μην ακολουθήσει, να ξέρει τι είναι αληθινό και να το ξεχωρίσει. Φάρος η αλήθεια να γεννεί, το ήθος να σ' αγγίξει, το πνεύμα της αλλαγής την αντίληψή σου να ανοίξει. Η καλλιέργεια του σταριού στη δημιουργία να σε πάει και στο απείρου της οδού η σκέψη να κοιτάει. Φως της Ελλάδας ευγενές, του πνεύματος πατρίδα, όπου και να ταξίδεψα σαν τη λάψη σου δεν είδα. Ανθρώπου γίνεσαι έμπνευση, του κόσμου η κοιτίδα και όλης της ανθρωπότητας αγάπη σαν σπίδα. Φλόγα ανάβει στην καρδιά του ανθρώπου για να ψάξει, πως την αλήθεια για να βρει χρειάζεται να αλλάξει. Γνώση σε διαχρονική, λάμπεις μέσα στους αιώνες και οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τους χειμώνες. Γεμάτα δώρα τα 16 Ελληνόπουλα ευχήθηκαν τα μηνύματα όλων να αγγίξουν τις καρδιές όλων των παιδιών του κόσμου.